Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε θα δείτε νέα από τα ζώα μου. Λοιπόν, βίντεο με γενικά νέα από τα ζώα έχω να κάνω αρκετό καιρό, συγκεκριμένα περίπου 1,5 μήνα, και έχουν μαζευτεί αρκετά νέα. Υπάρχουν και αρκετά άσχημα όμως, και πρώτα θα ξεκινήσω με τα άσχημα νέα. Και θα βλέπετε ένα τοπίο στο χωράφι με τις ελιές που έχω. Λοιπόν, πρώτο άσχημο νέο έχει να κάνει με τον γάτο με το λουρί που έχω. Ήταν ένας γάτος που είχε έρθει περίπου το καλοκαίρι. Έχει 6 μήνες εδώ στην περιοχή και τον είχα κρατήσει εγώ. Τώρα δεν θα βάλω φωτογραφία του. Όσοι παρακολουθείτε θα τον γνωρίζετε σίγουρα. Λοιπόν, ήταν ένας καλός γάτος, ήταν στυρωμένο. Αυτός από κάπου χάθηκε, γιατί ήταν σπιτόγατος, τον είχαν μέσα στο σπίτι, όπως είχα καταλάβει με βάση τη συμπεριφορά του. Και ήταν ωραίος γάτος, πιστός, πήγαινα κάπου και με ακολουθούσε. Αλλά δυστυχώς με αυτόν, όπως είπα, συνέβη κάτι άσχημο. Πριν από 20 ημέρες περίπου, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Δεν πέθανε, ζει ακόμα, αλλά είναι σε άσχημη κατάσταση. Του δίνω φαγητό εγώ, κάτι άλλα φάρμακα, και γενικότερα δεν έχω δει βελτίωση. Έχει μείνει στάσιμο έτσι, ούτε τρώει μόνο του. Είναι σε άσχημη κατάσταση, δεν ξέρω αν θα ζήσει. Και κρίμα κιόλας, γιατί ταλαιπωρείται τώρα 20 ημέρες. Να δούμε, θα βελτιωθεί ή θα πεθάνει, τουλάχιστον να απαλλαχτεί από τον πόνο και την ταλαιπωρία. Γιατί δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο 20 ημέρες και δεν έχει δείξει καμία βελτίωση. Ενώ σε άλλα ατυχήματα παρόμοια με γάτες δείχνουν βελτίωση κατευθείαν σχεδόν, αν είναι να ζήσουν. Τέλος πάντων, δυστυχώς, άσχημο νέο. Όταν το χτύπησε αυτοκίνητο, τον χτύπησε στο κεφάλι, μπροστά στα μούτρα. Είναι ένα άσχημο σημείο και γι' αυτό έπαθε ό,τι έπαθε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα ζήσει, αλλά το μετράω σαν άσχημο νέο. Δυστυχώς, έχουν ξανά υπάρξει τέτοια θέματα με τις γάτες μου, γιατί μένω κοντά σε αυτοκινητόδρομο. Και έχω πει ότι αν τελειώσουν κάποια στιγμή όλες μου οι γάτες, δεν θα ξαναασχοληθώ, γιατί δεν έχει νόημα. Τις πατάνε τα αυτοκίνητα αρκετά συχνά. Κρίμα κιόλας, γιατί έχω καλές γάτες, μου αρέσουνε. Χρησιμεύουν και κάπου. Αλλά δυστυχώς τις πατάνε τα αυτοκίνητα, δεν έχει νόημα να ασχολούμαι. Σχεδόν όλες μου οι γάτες έχουν πεθάνει από αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, ένα άσχημο νέο αυτό. Δεύτερο άσχημο νέο έχει να κάνει με χήνα. Είχα πάρει κάτι χήνες πριν από κάτι μήνες. Είχα δώσει 2 στον αδερφό μου και κράτησα τις υπόλοιπες. Και είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο με νέα ότι μία είχε ψοφήσει. Μία θηλυκιά που είχε και θέμα με την κίνηση. Και τώρα έχει πεθάνει άλλη μία από αυτές. Η αρσενικιά που ήταν μία λευκιά. Εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, απλώς τώρα το λέω σε βίντεο με νέα. Αυτή είχε αδιαθετήσει έτσι απότομα, σε 2-3 μέρες είχε πεθάνει. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά ήταν και αυτό ένα άσχημο νέο. Τώρα έχω 5 χήνες, 2 αρσενικές και 3 θηλυκές. Οπότε αυτές οι χήνες που είχα πάρει τότε, μου τις είχε κάνει δώρο ένας που δεν μπορούσε να τις φροντίσει. Δεν πήγανε και τόσο καλά. Ήτανε 6, έδωσα 2 στον αδερφό μου και κράτησα 4. Από αυτές ζουν οι 2. Οι 2 πέθαναν. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Επόμενο άσχημο νέο έχει να κάνει με πάπια. Είχα μία θηλυκιά πρασινοκέφαλη, η μοναδική, και πέθανε πρόσφατα σχετικά. Αυτή βέβαια πέθανε από δικιά μου βλακεία. Έχω ένα λάστιχο από τραχτέρ κομμένο στη μέση και βάζω νερό στα πτηνά μέσα. Είναι καλό για ποτίστρα και κολυμπάνε ταυτόχρονα και τα υδρόβια. Και το είχα σηκώσει. Όπως κάνω καθημερινά, το είχα χύσει το νερό, το είχα αδειάσει
Και το είχα σηκώσει να το ξεπλύνω, επειδή κολλάνε λάσπες από τα υδρόβια. Αυτό το κάνω κάθε μέρα, στην αλλαγή νερού. Και μετά όπως πήγα να το ρίξω, για να το γεμίσω ξανά, ήρθε κατευθείαν από κάτω αυτή η πάπια, κάτι θα είδε κανένα κλονί από καλαμπόκι. Είχε ξεμείνει εκεί πίσω και ήρθε κατευθείαν εκεί και την πλάκωσε το λάστιχο. Όχι με πολύ δύναμη και ούτε σε ολόκληρο το σώμα, λίγο πίσω προς την ουρά τη χτύπησε. Αλλά είχε ζήσει κανένα 2-3 μέρες και κούτσενε, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά και μετά πέθανε. Είναι ευαίσθητες αυτές οι πάπιες γενικότερα. Αν πούνε και πάθουνε το οτιδήποτε ατύχημα, σπάνια να γλιτώσουν. Είναι πολύ ευαίσθητα πτηνά. Δεν είναι σαν τις πάπιες μόσχας που είναι πολύ υγιές και ανθεκτικές. Γιατί καμιά φορά τυχαίνει και πεθαίνουν και μόνες τους τέτοιες πάπιες. Έτσι στα καλά καθούμενα. Τέλος πάντων όμως αυτή πέθανε από δικιά μου βλακεία. Βέβαια αυτό το κάνω τώρα πολλά χρόνια με αυτό το λάστιχο. Απλώς εκείνη την ημέρα έτυχε. Εγώ κοιτάω από κάτω αν υπάρχει κανένα πτηνό, απλώς αυτή ήρθε κατευθείαν. Τέλος πάντων ήταν ένα ατύχημα. Δεν το έκανα επίτηδες εξάλλου. Συμβαίνουν και αυτά. Οπότε πάει αυτή η πάπια. Και τώρα θα πω άσχημα νέα από κοτόπουλα. Είναι 4. 4 απώλειες. Πρώτη απώλεια και πιο πρόσφατη είναι ότι χάθηκε η μία από τις 2 κόρες του κόκορα του αρχηγού που έχω. 2 λευκές που είχα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι τα θυμάστε. Λογικά όσοι παρακολουθείτε καλά το κανάλι και τα ζώα ξέρετε ποιες λέω. Η μία είχε πιο πολλά φτερά στα πόδια, η άλλη πιο λίγα. Και αυτή με τα πιο λίγα φτερά εξαφανίστηκε πρόσφατα. Έτσι χωρίς κανένα σημάδι, ούτε φτερά ούτε τίποτα. Απλώς χάθηκε, δεν την ξαναείδα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά δεν υπάρχει πάντως. Τώρα από παιδιά του αρχηγού έχω 2 κοκόρια καφέ και μία κότα λευκιά. Τουλάχιστον υπάρχουν ακόμα αρκετά παιδιά του αρχηγού. Επόμενο άσχημο νέο από κοτόπουλα. Μία κότα μαύρη κατράμι με τριπλό λυρί που ήταν αδερφή του πετρωτού γυμνολέμικου, είχε γεννηθεί στην ίδια γένα. Τώρα πάλι δεν ξέρω πόσοι τη θυμόσαστε, αλλά όσοι παρακολουθείτε θα ξέρετε λογικά. Τέλος πάντων αυτή πέθανε εδώ και αρκετό καιρό. Είχε διαθετήσει και αυτή και πέθανε μετά. Την είχα δείξει και το καλοκαίρι νομίζω ότι είχε κλωσίσει, αλλά δεν είχε βγάλει μικρά. Τέλος πάντων αυτή η κότα δεν υπάρχει πλέον. Γενικότερα αυτά τα κοτόπουλα και η χήνα πιθανώς που είχε πεθάνει είχαν περάσει μία μικροασθένεια, γι' αυτό πέθαναν. Έτσι πιστεύω δηλαδή, γιατί ήταν αρκετά οι απώλειες. Ήταν περίπου 5 κοτόπουλα σύνολο. Βασικά 6 με 7 ήταν σύνολο τα κοτόπουλα που πέθαναν και 2 χήνες. Είχαν περάσει μία μικροασθένεια τα πτηνά. Τώρα τουλάχιστον έχουν σταματήσει αυτά. Είναι πιο παλιά αυτές οι απώλειες που λέω. Πάνω από ένα μήνα πριν. Απλώς το λέω τώρα σαν βίντεο με νέα. Τέλος πάντων χάθηκε και αυτή η κότα. Και ακόμα 2 κοτόπουλα που χάθηκαν ήταν ένα μαύρο απλό φετινό κοκόρι, γιος του πετρωτού γυμνόλεμου, και μια κότα πετρωτή γυμνολέμικα που είχε βγει από κάτι αυγά που μου είχε δώσει ένας γνωστός μου. Μια ωραία κότα φετινή. Και αυτά με την ίδια ασθένεια πιθανώς χάθηκαν, τα ίδια συμπτώματα αδιαθέτησαν και μετά πέθαναν. Έγινε αυτό πριν από πάνω από ένα μήνα, όπως είπα, τότε που είχε περάσει μία μικροασθένεια τα πτηνά και πέθαναν κάποια. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα έχουν σταματήσει πάντως τέτοιες απώλειες. Και αυτές λοιπόν ήταν οι απώλειες, τα άσχημα νέα. Τώρα πάμε να δούμε γενικότερα νέα. Τώρα λοιπόν λίγα νέα από τις γαλοπούλες. Αρχικά ακόμα τις πηγαίνω για βοσκή. Σε καθημερινή βάση στο χωράφι με τις ελιές. Το συγκεκριμένο ωράριο που έχω πει. Δεν έχει σημειωθεί απώλεια. Καλό αυτό. Και
και βοσκάνε οι γαλοπούλες χαρούμενες. Και υπάρχουν και κάποια νέα. Πρώτο νέο έχει να κάνει με αυτή εκεί. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει, αλλά σε προηγούμενα βίντεο έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος για το φίλο της. Τελικά είναι θηλυκιά. Μπορεί να το είχα ξαναπεί, αλλά δεν το θυμάμαι, οπότε το ξαναλέω. Οπότε είναι θηλυκιά αυτή. Είναι κόρη εκείνης. Οπότε έχω 5 θηλυκά, 3 αρσενικά. Καλός αριθμός. Και από τις καφέ θηλυκές, η μία θηλυκιά έχει και μούση. Έτσι, ένα ενδιαφέρον νέο. Τυχαίνει κάποιες φορές τα θηλυκά να έχουν μούση. Αλλά όχι πάντα. Και ο καφέ Γάλλος έχει ενδιαφέρον νέα. Αρχικά έχει παλέψει και με τις δύο θηλυκές. Τις περσινές, τις απλές μορφικό γαλοπούλες. Της μίας πήρε τη θέση, αλλά από την άλλη έχασε. Δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση της σε ιεραρχία. Αν και θα γίνει και αυτό, αρσενικό είναι, θα της πάρει τη θέση. Όταν ξαναζητήσει μάχη. Το θέμα είναι ότι από αυτές τις θηλυκές, αυτή που κέρδισε είναι ανώτερη από αυτή που έχασε. Δηλαδή νίκησε την ανώτερη, αλλά έχασε από την κατώτερη. Είναι λίγο ασταθές η ιεραρχία τώρα. Αλλά σαν αρσενικό, όπως είπα, θα ξαναπροκαλέσει την άλλη και θα την κερδίσει. Θα γίνει ανατροπή. Και πολύ πρόσφατα, εχθές, πάλεψε με αυτόν τον Γάλλο. Τον απλό μορφικό. Δεν ξέρω τώρα γιατί, ήθελε να του πάρει τη θέση, αλλά έχασε. Είναι και λίγο χτυπημένα τα πρόσωπά τους από τους τραυματισμούς στη μάχη, από τις τσιμπιές. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνονται. Τέλος πάντων, πάλεψε και με αυτό το Γάλλο, αλλά έχασε. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς το περίμενα ότι θα γίνει, αφού είναι μεγαλύτερος αυτός για ένα χρόνο. Το βασικό είναι να πάρει τη θέση της θηλυκιάς σαν αρσενικό και μετά βλέπει αν θα κερδίσει και τα άλλα αρσενικά. Επίσης, για τον απλό μορφικό Γάλλο, σε προηγούμενα βίντεο με νέα είχα πει ότι δεν πολύ φούσκωνε και δεν έκανε τον ήχο που κάνουν οι Γάλλοι. Τώρα φουσκώνει κανονικά, αλλά ακόμα τον ήχο δεν τον έχω ακούσει να κάνει. Τέλος πάντων, θα φανεί η εξέλιξη. Και αυτά τα νέα από γαλοπούλες. Και τώρα βρισκόμαστε μέσα στα κουνέλια. Λοιπόν, τα μικρά τώρα έχουν μεγαλώσει. Τα είχα δείξει στο κανάλι μία φορά. Στην παρουσίαση σε ένα βίντεο με νέα. Και έχουν φτάσει τώρα 2,5 μηνών περίπου. Τα βλέπετε, έχουν μεγαλώσει. Και αν θυμόσαστε, είχα πει ότι ένα αρσενικό, χρώμα του λαγού με άσπρο, ήταν πολύ μικρό σε μέγεθος. Είχε μείνει πολύ σε μέγεθος και δεν ήξερα αν θα ζήσει. Τελικά έζησε και πήρε το μέγεθός του. Τώρα δεν φαίνεται μέσα στο πλήθος. Είναι αυτό εδώ. Οπότε καλό νέο. Και πηγαίνουνε μια χαρά γενικότερα τα κουνέλια. Θα κρατήσω και ένα αρσενικό από αυτά τα μικρά. Δεν ξέρω ακόμα ποιο. Και όλα τα θηλυκά της γένας. Διότι θέλω να φτιάξω τώρα όσα χρώματα κουνελιών περάσανε στα χέρια μου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά είναι το νέο πρόγραμμα που θέλω να κάνω. Και αυτά τα χρώματα είναι 16. Από τα οποία έχω τα 7. 7 στα 16 λοιπόν. Θα δούμε αν θα τα καταφέρω. Οπότε αναγκαστικά θα τα κρατήσω όλα τα θηλυκά της γένας, κι ας είναι ίδιο χρώμα, για πιθανότητες να βγάλω και από τα παλιά χρώματα. Και θα κρατήσω ακόμα ένα έξτρα αρσενικό. Αυτά τα νέα λοιπόν από τα κουνέλια. Μέσα στα κουνέλια λοιπόν είχα και αυτό τον κόκορα, το γυμνολέμικο νανάκι που έχω. Τον είχα βάλει εδώ για να έχει καλή ψυχολογία, να είναι ωραίος. Γιατί έξω δεν ήταν και τόσο καλά. Και συνεχίζει, μια χαρά είναι.
Βέβαια ανεβαίνει εδώ που τον εβλέπετε και από την άλλη πλευρά έρχεται ο κόκκινος κόκαρας που έχω και παλεύουν. Οπότε σακατεύουν λίγο τα λυριά τους. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Τώρα έξω από αυτό το φράχτη που βλέπετε είναι ο χώρος που βάζω τα μικρά πτηνά. Έτσι το έχω ονομάσει. Και τώρα μιας που λέω για αυτό, δεν ζει κάποιο πτηνό εκεί. Τα έχω βάλει όλα στο χωράφι με τα πτηνά και το έχω έτσι όποια πηγαίνουν εκεί να κάθονται. Πηγαίνουν αρκετά, περίπου 10 πτηνά, περιφέρονται εκεί. Μαζί και ο κόκκινος κόκορας, ο οποίος παλεύει με αυτόν, σύρμα με σύρμα. Τέλος πάντων αυτά τα νέα από αυτά τον κόκορα. Και μέσα στα κουνέλια έχω και αυτό το κοτόπουλο, το γυμνολέμικο, που κρύφτηκε τώρα εκεί πίσω. Αυτό λοιπόν το είχα κάνει unboxing πριν από λίγο καιρό, όταν το πήρα. Και το έχω εδώ μέσα για να είναι ασφαλές, να μεγαλώνει καλύτερα χωρίς πρόβλημα, γιατί μου αρέσει. Και όπως βλέπετε έχει μεγαλώσει αρκετά από το βίντεο unboxing. Γίνεται πολύ ωραίο, μεγαλόσωμο, με χοντρά πόδια, ωραίο λυρί. Το χρώμα του εντάξει απλό είναι, αλλά φαίνεται ωραίο. Θα γίνει ωραίος κόκορας, μεγαλόσωμος. Είναι από τα λεγόμενα ντόπια. Και αυτός που μου το έδωσε έχει πολύ ωραία ντόπια κοτόπουλα. Νάτος λοιπόν, τον βλέπετε. Λίγο μηνών είναι αυτό, 5 με 6 τώρα. Και είναι αρκετά ωραίο. Θα γίνει πιστεύω τέλειο κοκόρι. Οπότε συνεχίζει την ανάπτυξη κι αυτός. Και ταυτόχρονα κάνει παρέα σε αυτόν τον κόκορα. Είναι σαν ζευγάρι ας το πούμε. Γιατί είναι νεαρός ο άλλος και δεν τον βλέπει σαν αντίπαλο κόκορα. Οπότε τα έχω μαζί αυτά τα δύο μέσα στα κουνέλια. Είναι μια χαρά. Και τώρα θα δούμε λίγα νέα από κατσίκες. Βασικό νέο που δεν έχω πει είναι ότι έχω δώσει τον τράγο πλέον. Εφόσον δεν χρειάζονταν, τον ξαναπήρε το αφεντικό του. Και οι κατσίκες θα γεννήσουν τέλη του μηνός. Όπως κάθε χρόνο, περίπου την ίδια εποχή γεννάνε όλες μαζί. Και αν είμαι κοντά στη γέννα θα τραβήξω και βίντεο, όπως κάνω κάθε χρόνο. Τραβάω βίντεο τη γέννα των κατσικών. Α, για να σπουργεί την μπήκε μέσα τώρα. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, αν είμαι κοντά στη γέννα θα τραβήξω βίντεο. Αν όχι δεν πειράζει. Πέρσι έχασα μόνο την γέννα της καφέ κατσίκας, δεν ήμουν εκεί. Αλλά πρόπερσι τις τράβηξα όλες. Φέτος θα φανεί τι θα γίνει. Οπότε περιμένουμε και τα φετινά κατσίκια. Αυτό το βασικό νέο από τις κατσίκες. Και τώρα θα δούμε λίγα νέα από πάπιες. Εδώ βλέπουμε κάποια παπιά, αρσενικά, υβρίδια και τα πρασινοκέφαλα. Λοιπόν, τα νέα από τις πάπιες είναι ότι οι υβριδικές μου πάπιες ζευγαρώνουνε φουλ, και οι θηλυκές οι φετινές και οι παλιά και τα αρσενικά, τα παλιά και το φετινό. Έχουν ξεκινήσει αναπαραγωγή και τα φετινά υβριδικά παπιά. Όπως έλεγα λοιπόν, είναι πολύ αναπαραγωγικά τα δικά μου τα υβρίδια. Και είχα βρει και δύο αυγά στο χώρο που τα κλείνω. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον από φετινή ήταν, γιατί ήταν μικρά. Αλλά από τότε δεν ξαναείδα αυγό. Θα γεννήσουν την άνοιξη όμως. Να δούμε και τι μάνες είναι στο μεγάλωμα μικρών. Τώρα έφυγαν τα παπιά, θα πάω πιο πέρα. Λοιπόν, τώρα επειδή οι πάπιες έφυγαν και δεν κάθονται για κινηματογράφηση και βαριέμαι να τις κυνηγάω μέσα στο χωράφι, θα πω ότι είχα να πω για αυτές με θέα αυτά τα πλάσματα. Λοιπόν, όπως έλεγα, είναι πολύ αναπαραγωγικά τα δικά μου υβρίδια και ζευγαρώνουν όλα και τα φετινά έχουν αρχίσει με επιτυχία καθημερινά. Και είχα βρει και δύο αυγά μικρά στο χώρο που τα κλείνω, πιθανώς από κάποια φετινή πάπια. Αλλά θα γεννήσουν την άνοιξη και θα τις τεστάρω και σαν μάνες. Και επίσης η μία υβρίδια πάπια, η πιο παλιά που έχω, η θηλυκιά,
πετάει πάρα πολύ καλά. Γενικότερα όλα μου τα υβρίδια πετάνε, τα θηλυκά και λίγο τα αρσενικά, λόγω βάρους. Αλλά αυτή η πάπια πετάει πάρα πολύ καλά, για πολλά μέτρα και αρκετά ψηλά. Μια μέρα κιόλας είχε χαθεί, γιατί πέταξε σε κάτι ξένα χωράφια και μετά δεν την είχα βρει. Και ήρθε απλώς τη νύχτα, μόνη της. Καλό αυτό, ξένη να έρχεται φαίνεται. Αλλά πετάει πάρα πολύ, μπορεί να χαθεί και θα της τα κόψω τα φτερά. Έτσι σκέφτομαι αν την πιάσω όμως. Αλλά δεν την κυνηγάω γιατί θα πετάξει. Πρέπει να τις τριμώξω κάπου. Είναι όμορφο όμως να πετάνε έτσι, αλλά και επικίνδυνο να χαθούν. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα από τις υβρίδιες πάπιες. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον καφέ γυμνολέμικο κόκορα που έχω. Τον πατέρα του πετρωτού γυμνολέμικου. Τον έχω 3 χρόνια. Είναι δηλαδή 3 χρονών, έχει γεννηθεί σε μένα. Και από αυτόν υπάρχουν ενδιαφέρον νέα. Αρχικά είχε χάσει ψυχολογία έτσι, χωρίς κάποιον λόγο, ενώ ζούσε με τα πτηνά όλα αυτά τα χρόνια που ζει. Και είχε καταντήσει όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Δηλαδή χάλια. Και μια μέρα τον είχα βρει σε άθλια μοίρα, σχεδόν να πεθαίνει. Και τον απομόνωσα λοιπόν. Σε αυτό το χώρο που βλέπετε είναι ένα μικρό αποθηκάκι που βάζω κλώσσες με μικρά ή μικρά πτηνά. Εδώ είναι μόνος του χωρίς άλλα κοκόρια. Απομονωμένος και έκανε καλή ψυχολογία και είναι όπως τον βλέπετε. Όπως ήτανε πάντα. Δεν ξέρω γιατί το έπαθε αυτό. Αλλά επειδή είναι καλός κόκορας, μου αρέσει, είναι και από τα πιο παλιά μου. Έχει μεγάλα σπιρούνια. Θα του μεγαλώνουν όσο ζει. Τον απομόνωσα ώστε να ζήσει. Και τώρα αναγκαστικά θα ζει εδώ. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί έξω θα πάθει τα ίδια τώρα. Τέλος πάντων, ήταν ένα άσχημο νέο, αλλά τουλάχιστον δεν κατέληξε τραγικό. Τώρα είναι μια χαρά ο κόκορας. Και για το παρόν είναι σε αυτό το χώρο. Μετά θα δω που θα τον έχω, που θα τον βάλω. Και τώρα θα δούμε ένα καινούριο ζώο. Το οποίο είναι αυτό εδώ το κουτάβι. Είναι αρσενικό, 1 μηνών. Το οποίο μου το έδωσε κάποιος. Όπως είπα, αρσενικό, 1 μηνών. Το βλέπετε, είναι μαύρο με άσπρο λίγο εδώ, στην κοιλιά. Στο πάνω μέρος της κοιλιάς, στο στήθος, είναι άσπρο. Και με άσπρες πατούσες, τα μπροστά τα πόδια και τα πίσω. Ωραίο κουτάβι, όμορφο. Αυτός είπε ότι είναι Καυκάσο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καθαρόιμο. Αλλά πάντως ότι είναι, έχει μέσα του και Καυκάσο, ισχύει, γιατί το κατάλαβα από κάποια χαρακτηριστικά. Και δεν ήθελα, δεν το είχα προγραμματίσει να το πάρω, αλλά μου το χάρισε αυτός, επειδή η σκύλα του έκανε πολλά. Και αυτός, αν δεν έβρισκε να τα δώσει, θα τα σκότωνε. Οπότε είπα να πάρω το ένα για να σωθεί. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Το θέλω για φύλακα στα πτηνά. Θα δούμε πώς θα βγει. Από εκεί εξαρτάται το μέλλον του. Αν θα μείνει στο κτήμα το δικό μου. Τέλος πάντων, αν δεν βγει όπως το θέλω, θα το δώσω. Προς το παρόν πάντως τα κυνηγάει τα πτηνά. Αλλά για να παίξει σαν μωρό. Στο μέλλον θα φανεί τι εικόνα θα έχει. Νάτος λοιπόν, τώρα δεν κάθεται, θέλει παιχνίδια. Θα γίνει μεγαλός όμως αυτός. Και τώρα τον έχω στο χώρο που έχω μικρά πτηνά την άνοιξη καλοκαίρι. Έχει κάποια κοτόπουλα εδώ που βγαίνουν, ώστε να είναι μαζί με πτηνά να μάθει. Αυτός ο άνθρωπος είπε οι γονείς του δεν πειράζουν ζώα, τα έχει μαζί. Τώρα αυτός τι θα γίνει θα φανεί. Τα κοτόπουλα τώρα τον φοβούνται.
αλλά θα τον συνηθίσουν. Αυτός πρέπει να μην τα πειράζει. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα θέλει να παίξει σαν μικρό. Είναι και λίγο βρεγμένο στο κάτω μέρος, γιατί κυλιέται συνέχεια κάτω και έβρεξε χτες. Είναι... ακόμα δεν είναι στεγνό το χώμα. Αυτός σαν κουτάβι τώρα θέλει όλο να παίζει. Το συμφιλίωσα και με τον Μαχμούτ. Μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νάτα. Και με την Τάνια το συμφιλίωσα. Δεν έχουν θέμα. Και αυτό λοιπόν είναι το νέο ζώο. Το κουτάβι. Το οποίο δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Αλλά του έβγαλα και ήδη όνομα. Το λέω Ράμπο. Ωραίο σκυλί φαίνεται πάντως, θα γίνει ωραίο. Το θέμα είναι να συμφιλειωθεί με τα πτηνά. Να το. Θέλει όλο να δαγκώνει, γυμνάζει τα δόντια του. Ωραίο κουταβάκι λοιπόν. Θα φανεί πως θα βγει. Το βράδυ το κλείνω μέσα στο πάρκινγκ του σπιτιού. Γιατί έχει κρύο ακόμα έξω τη νύχτα. Και αν βρέχει τη μέρα μέσα το έχω. Και είναι και επίφοβο για καμιά λεπού ακόμα. Μικρό είναι. Αυτό λοιπόν ήταν το νέο ζώο. Και γενικότερα αυτό ήταν το βίντεο. Αρκετά νέα. Νέα ζώα κιόλας, αυτό το κουτάβι. Άσχημα νέα. Αλλά έκανα το βίντεο. Αντίο.